τα συνολικά στοιχεία τα οποία μπορεί να σας δώσω για την διετία 15-16, στο συνολικά στο κομμάτι και των εργασιακών σχέσεων, αλλά και στο κομμάτι της υγείας και ασφάλειας, γιατί η επιθεώρηση εργασίας έχει και αυτούς τους δύο κλάδους, υπερβαίνουν τις 100.000 ελέγχους. 100.000 ελέγχους. Ναι. Νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικότερα νούμερα το οποίο δείχνει ότι πώς μπορεί να φέρνει αποτελέσματα η στοχευμένη παρέμβαση είναι ότι μέσα στη διετία από το 2014 στο 2016 η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όχι στο σύνολο της οικονομίας, έχει μειωθεί από το 19 στο 13%. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι υψηλής παραβατικότητας? Με όρους συνολικού... Συγγνώμη, οι 100.000 έλεγχοι έγιναν ακριβώς σε αυτό, στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας? Οι έλεγχοι που γίνονται από την επιθεώρηση εργασίας υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, όλες οι καταγγελίες που φτάνουν στην επιθεώρηση εργασίας ερευνούνται. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και ανώνυμες καταγγελίες μέσα από τη γραμμή 15512. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πολύ κρίσιμο. 15512 η γραμμή αυτή. Ναι, είναι η γραμμή στην οποία δίνει δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία. Άρα, το πρώτο σκέλος του προγραμματισμού της δουλειάς της υπηρεσίας είναι όλες οι καταγγελίες που υπάρχουν. Πέρα από αυτό, υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός ανάλογα και με την επικινδυνότητα να βρεθεί παράβαση. Πλέον έχουμε και ένα καινούριο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που τρέχει και ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου, το οποίο μας επιτρέπει να στοχεύουμε ακόμα καλύτερα τους ελέγχους. Όπως φαντάζεστε και εσείς σε αυτή την περίοδο, κυρίως στον τουρισμό. Στον τουρισμό, ακουμπάει στον ΕΦΚΑ όλο αυτό? Πλέον έχει μπει μπροστά και η διαδικασία διαλειτουργικότητας όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Και μια υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την και με τον ΕΦΚΑ, αλλά και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και σε αυτά τα πλαίσια τώρα, ήδη τέλη Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει στην περιφέρεια Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει συντονισμό της επιθεώρησης εργασίας των ελεγκτών του ΕΦΚΑ, τους ΔΟΕ και της οικονομικής αστυνομίας. Το πιο περίεργο που έχετε βρει ως σώμα που να σας κάνει να είναι αξιομνημόνευτο, ποιο είναι? Νομίζω ότι πρόσφατα σε μια περίπτωση στη Ρόδο, σε ξενοδοχειακή μονάδα η οποία δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει την ανακατασκευή, ενώ είχε προσλάβει κάποιους εργαζόμενους ως ξενοδοχο υπάλληλους, πρακτικά τους έβαλε να δουλεύουν σε οικοδομικές εργασίες για να τελειώσουν την ανακατασκευή του. Είχε βάλει το ρεσεψιονίστη, δηλαδή. Εκεί η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε αναστολή της λειτουργίας, γιατί έχουμε και αυτό το όπλο. Δεν έχουμε μόνο το εργαλείο δηλαδή των προστήμων που μπαίνουν, αλλά έχουμε και αυτό. Ήταν αρκετά ανησυχητικό ότι αυτή την περίοδο εμείς κάναμε μια μεγάλη καμπάνια για το κομμάτι της υγείας και ασφάλειας σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε 200 ελέγχους πήγαμε σε ξενοδοχειακές μονάδες που απασχολούν περισσότερο από 10.000 εργαζόμενους. Και βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις, όπου η πλειοψηφία των παραβάσεων ήταν ότι απουσίαζε από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες το λεγόμενο ρελέ διαφυγής, κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων που έχουν πάει να κάνουν τις διακοπές τους. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν έγινε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια μικρούς χώρους, έγινε σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μάλιστα. Το ρελέ διαφυγής. Ακριβώς. Από το ρελέ διαφυγής βρήκαν να κάνουν οικονομία. Τρομερό. Πραγματικά. Κινδυνεύει ο κόσμος να σκοτωθεί. Τρομερό. Λοιπόν, από τους υπόλοιπους 100.000 ελέγχους, τα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ως τάση είναι ότι σιγά σιγά την ίδια στιγμή που μειώνεται αυτό που ονομάζουμε αδήλωτη εργασία, δηλαδή εντελώς μαύρη εργασία, αναπτύσσεται πολύ περισσότερο οι λεγόμενοι υποδηλωμένοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι δηλωμένοι για 2-4 ώρες ή μία φορά τη βδομάδα, όλο αυτό που βλέπουμε ως μερική απασχόληση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ψευδώς δηλωμένοι μερική απασχόληση. Δηλαδή δουλεύουν κανονικό ωράριο. Ακριβώς. Αυτό πώς ελέγχεται? Όχι, προφανώς και ελέγχεται, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα εργάνει που πρέπει από πριν να έχουν δηλωθεί όλα τα ωράρια είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου που γίνεται από τους επιθεωρητές. Αυτό το οποίο κάποιος δεν θα περίμενε, δηλαδή ούτε εγώ ίδιος δεν θα περίμενα πριν αναλάβω τη συγκεκριμένη θέση, ήταν ότι βλέπεις και κλάδους που δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα να υιοθετούν το κομμάτι της απλήρωτης υπερεργασίας, υπερορίας κτλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με χαρακτηριστική ευκολία το πρωτάθλημα το διεκδικούν οι τράπεζες. Δηλαδή πριν από μερικό καιρό βεβαιώθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια για περισσότερες από 110 παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας σε ένα μόνο χώρο εργασίας. Και πριν από μερικές μέρες μπήκε άλλο ένα πρόστιμο 250 χιλιάρικα στην Εθνική, πάλι για την ίδια περίπτωση. Δηλαδή έχουμε τραπεζοϋπάλληλους, οι οποίοι ενώ είναι δηλωμένοι πενθήμερο 8 ώρες, στην πραγματικότητα δουλεύουν 10 ώρες, 12 ώρες. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο αν σε ένα κεντρικό κατάστημα χάνονται 30.000
ώρες υπερορίας στο χρόνο αδήλωτες, αυτό πρώτα απ' όλα τι σημαίνει για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Δηλαδή, τι ώρα γυρνάνε αυτοί σπίτι τους, τους φίλους τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τι σημαίνει για το μισθό τους, γιατί είναι κλοπή, είναι απλήρωτη εργασία αυτό. Εκτός από το πρόστιμο που παίρνουν οι διάφοροι επιχειρηματίες ή οι κλάδοι, οι τράπεζες κτλ. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εάν τους συλλάβετε να παρανομούν. Από τα χρήματα δηλαδή. Ναι. Πέρα από το πρόστιμο, ειδικά στο κομμάτι της υγείας και ασφάλειας, το πιο κρίσιμο κομμάτι είναι οι ποινικές κυρώσεις. Όταν μιλάμε για κομμάτια τα οποία προκύπτουν εργατικά ατυχήματα, υπάρχουν ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας κτλ. Την ίδια στιγμή, ποινικές κυρώσεις υπάρχει και για το κομμάτι των δεδουλευμένων. Δηλαδή, στο κομμάτι όπου υπάρχει ύπαρξη δεδουλευμένων, μπαίνουν και πρόστιμο και συνήθως και μήνυση μηνυτήρια αναφορά. Και το τρίτο εργαλείο το οποίο έχουμε και σκοπεύουμε πολύ σύντομα με ένα καινούριο νομοσχέδιο που σχεδιάζει ο Υπουργός Εργασίας να αναβαθμίσουμε είναι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιχείρηση η οποία διαρκώς παραβιάζει την εργατική νομοθεσία. Να αναστέλει τη λειτουργία της. Ακριβώς για ένα διάστημα ναι. Να αναστέλει τη λειτουργία, να συμμορφώνεται, το οποίο προφανώς μπορεί να φτάσει μέχρι και την οριστική ανάκληση της άδειας. Κύριε Ηλιόπουλε, για να κλείσουμε κιόλας. Οι πρωταθλητές της παραβάσης ποιοι είναι? Οι κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων είναι ο επισιτισμός. Όπου ο επισιτισμός είναι ένας χώρος που ακριβώς επειδή έχει και. Εννοούμε εστιατόρια, καφετέρειες, όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν. Το οποίο καταλαβαίνετε και εσείς ότι ακουμπάει και τον κλάδο τουρισμού, έχει και λίγο την εποχικότητα κτλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική καταβολή μισθού μέσω της τράπεζας. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε πολύ πιο εύκολα τους ελέγχους. Δεν χρειάζεται πλέον να γίνει επιτόπιος έλεγχος για να δεις αν υπάρχουν δουλευμένα. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση να ξαναπώ στους εργαζόμενους ότι να καταγγέλνουν όλες αυτές τις υποθέσεις το 2015. Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ελέγχων. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βρει ποιοι είναι επιχειρηματίες, ποιες είναι οι κλάδοι κτλ. Δεν δημοσιεύονται. Δηλαδή, εταιρεία Τζούνος. Βγάζουμε αναλυτικά κάθε χρόνο, ολοκληρώνεται και βγαίνει το αναλυτικό. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, προφανώς έχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων. Απλά επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και ζητήματα προσωπικών δεδομένων, κάπου μπαίνουν κάποια όρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να τα ξαναπούμε και μετά το πέρας του καλοκαιριού, να δούμε πώς πήγαν οι έλεγχοι. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.